και έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε. Τι έγινε με τη Ρούλα Κορομιλά, με τον Κοκλώνη, τι έχει συμβεί, τι ρόλο έχει παίξει η Κουτσελίνη στην πορεία, την ένδοξη πορεία στις αρχές δεκαετίας του 10 στον Α με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, θα μάθετε σήμερα στο GR Express. Νομίζω ότι είσαι πανέτοιμος να τα πεις όλα. Δεν θα αφήσω τίποτα. Έτσι, θα σχολιάσουμε και την κριτική του Μικρούτσικου του Σπυροπούλου. Εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Και φυσικά όσοι έχετε σχέση με το Μέγκα, μην δείτε μέχρι τέλος το βίντεο, γιατί θεωρώ ότι είναι έτοιμος να το κατάφεραν πούσουν. Να κάνουν το σπίτι με το Μέγκα, λες και είναι το Καραϊσκάκι. Λες και είναι το Καραϊσκάκι. Κυρίες και κύριοι, προετοιμαστείτε γιατί έχονται πολλές πληροφορίες. Το GR Express ξεκινάει τώρα. Ένας Μικρούτσικος πήγε να πάει σπίτι, πήγε ο Άδωνης Σταμάξης να πάει σπίτι του, πήγαν και από το Όπεν να του κοτσάρουν ένα μικρόφωνο και ο Ανδρέας, όπως ξέρετε, δεν κρύβεται πίσω από ένα μικρόφωνο, δεν κρύβεται πίσω από ένα δάχτυλο, δεν κρύβεται γενικώς, μιλάει και τα λέει όλα. Περιμέναμε να είναι πιο, λίγο πιο βαστιγμένος, όπως είδαμε και κάποιος από την εκπομπή στην Σούπερ Κατερίνα, λόγω της, αυτό που έχει ακουστεί, ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει περάσει τα σκαλοπάτια του δικηγόρου και θα κάνει κάποιες κινήσεις, δεν ξέρουμε, ίσως κάνει κάποιες κινήσεις. Κι όμως, ελάλησεν. Ελάλησεν, μίλησεν και το βασικότερο, δεν δηλιάζει, έχει άποψη και την υπερασπίζεται. Να πούμε εδώ βέβαια ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα σχετικά με, με το θέμα αυτό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Εδώ έχουμε έναν Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος μίλησε, είπε την άποψή του, ισοπεδωτικός. Κάποιοι του χρέωσαν ότι τον έβαλαν να τα πει, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος τους δήλωσε ότι παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να με βάλει κανένας να μιλήσω εγώ. Όμως θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό έχει ανοιχτεί πάρα πολύ. Έχει μπει δηλαδή στην ιστορία μέσα αυτής της εβδομάδας που πέρασε και αυτής που έρχεται και μπαίνει, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν και παίρνει διαστάσεις. Εδώ νομίζω ότι ίσως να ξεκινάει η αρχή του Me Too, Me 3, Me 4 και Me 5. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής, να είσαι, και έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε χτυπήσει και τη Χρύσχυλα που είπε για στούντιο, για τη Σπυροπούλου, είπα εγώ ότι θεωρώ στην προκειμένη φάση της ζωής της που είναι να γεννήσει, δεν μου αρέσουν τα χτυπήματα. Αυτό που θέλω να σου πω, καταρχήν σαν πρώτο άκουσμα στα λόγια του Ανδρέα Μικρούτσικου, στεναχωρέθηκα. Ήταν ακραία, ήταν ισοπεδωτικά, ήταν η άποψή του, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει τον πάτο, έχει αναγεννηθεί από τις τάχτες του και φαίνεται ότι αυτό το μένος που έχει θέλει να υποστηρίξει ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και έχουν μείνει χωρίς χρήματα, δηλαδή πιστεύω ότι κάπου ταυτίζεται. Γι' αυτό και ισοπεδώνει, ξέρει και κάποια πράγματα παραπάνω, γιατί το τονίζει, λέει, εγώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τη δουλειά και δεν είχαν χρήματα. Γι' αυτό είναι και τόσο ισοπεδωτικός. Μόνο εκεί τον δικαιολογώ. Δηλαδή, στο ότι έχει βιώσει αυτά που έχει βιώσει, ταυτίζεται και του βγαίνει όλο αυτό. Θεωρώ λάθος, το θεωρώ στην προκειμένη φάση λάθος αυτό που κάνει, αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος για χρόνια ήταν εκτός, βίωσε κάτι αντίστοιχο, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι του έκλεισαν την πόρτα. Έτσι. Γιατί ένα τέτοιο ταλέντο, το να μείνει τόσο καιρό, και ένα τέτοιο όνομα, πολύ δυνατό, να μείνει τόσο καιρό απ' έξω και ξαφνικά ένα κοκλώνη. Όχι, από το Sky ξεκίνησε, έτσι. Με το Sky. Λοιπόν, από το Sky και μετά ένα κοκλώνη να του δώσει την ευκαιρία να φτάσει ψηλά. Γιατί είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή ο Μικρούτσικος στο Big Brother. Στιγμή ξεκίνησε δειλά-δειλά, εάν θυμάσαι. Άκουσε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει την αποδοχή του κόσμου. Έχει το θαυμασμό και πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην εκπομπή της... Όχι θεωρούν.
πρακτικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπομπής, της Κατερίνας Καινούργιου, και μια επιτυχία που σημειώνεται γιατί υπάρχει και ο Ανδρέας Μικρούς που έχει τον αντίλογο, που έχει άποψη, που θα πει πράγματα που δεν λέει κανένας άλλος στην ελληνική τηλεόραση. Ναι. Ο Παπανώτας έχει το όνομα ότι βγάζει κακίες. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή στην ακρό σου βγάζει κακίες. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν έχει το όνομα του κακού, έχει το όνομα του δίκαιου. Δηλαδή βγαίνει και θα πει, έχει μια άποψη, θα τη στηρίξει την άποψή του πάρα πολύ καλά και θα κάνει ένα σχολιασμό υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι στη φάση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, εδώ, όπου υπάρχει μια πλευρά όπου με πλουστάρει, μπορώ να πω, ανθρώπους όπως ο Ανδρέας. Που λένε αυτά που λένε κτλ. Πάντα όμως με προσοχή. Δηλαδή, αν τις λέει, την κρίνει σαν τηλεοπτικό πρόσωπο, αυτό που εσύ το είδες ότι μου είπανε. Ναι. Ότι γι' αυτό σου λέω ότι υπερασπίζεται κάποιους άλλους ανθρώπους. Ναι, άκουσα, Μαρινά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο, πέρα από το ότι έκανε ο Ανδρέας και πώς μίλησε, είναι η άποψή του. Ναι. Καλά κάνει και τα όχι, λέει. Όχι, οφείλουμε, εντάξει, όταν, ναι, ναι. Όταν κατακεραυνώνει κάποιους άλλους που πήγαν εναντίον στη Σπυροπούλου και δεν μας άρεσε, θα πρέπει να πούμε και την άποψή μας για τον Ανδρέα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Εγώ θέλω να φύγω. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε να το βάλουμε στο απειρόβλητο, γι' αυτό. Απειρόβλητο δεν υπάρχει λόγο να το βάλουμε στο απειρόβλητο, για ποιο λόγο. Ναι, αυτό σου εξηγώ. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά πάντα με εκτίμηση καταρχήν, του ονόματος που έχει. Όταν εγώ στο Big Brother τον πλάκω στα μπινελίκια, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι η φιλία που είχαμε προετών, πολλών ετών, είναι μια φιλία η οποία είναι μακρινή κτλ. Και εξάλλου, επειδή με ξέρει στο μακρινό παρελθόν. Πάρα πολύ καλά, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν λέω ότι είπαμε κακία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λέμε πράγματα τα οποία είναι γεγονότα, τα οποία δεν έχουν σχέση με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αλλά έχουν σχέση με αυτά που λέει ο Ανδρέας. Λόγω, με αυτά που λέει ο Ανδρέας. Το ονόματος που έχει και τις πορείες που πολλές φορές νιώθω άσχημα να το κρίνω. Ένα, εγώ θέλω όμως να με αφήσει λίγο να το πάω το θέμα έτσι όπως το βλέπω εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δύο πλευρές. Υπάρχει μια πλευρά που είναι φουλ εναντίον της Σπυροπούλου και υπάρχει μια άλλη πλευρά η οποία δεν είναι υπέρ της Σπυροπούλου, αλλά λέει ας πούμε τι ψάχνετε τώρα να βρείτε. Και μάλιστα αυτή η πλευρά την ξεκίνησα εγώ την πλευρά αυτή με το που βγήκε το θέμα αυτό και άρχισε να σκάει. Mm-hmm. Ήμουν ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν την έχει η ίδια, αλλά την έχει ο άνθρωπος που ήταν ο δυνατός πίσω από την Σπυροπούλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τη δική μας άποψη την έχουν κάνει σημαία αρκετοί. Ας πούμε, διαβάζω σε διάφορα site ότι έχουν αυτή την άποψη κτλ. Είναι αυτό που έλεγες εσύ τις προάλλες ότι. Εμείς τα λέγαμε, εσύ τα έλεγες, τότε δεν μας άκουγε κανένας και ξαφνικά όλοι κάνουν αυτή την επίθεση. Και βέβαια κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον από την περίοδο εκείνη στην εκπομπή GR Express, γιατί η εκπομπή αυτή GR Express είναι στον αέρα 10 ολόκληρα χρόνια. Εγώ λοιπόν από την πρώτη στιγμή φώναζα και έλεγα ότι στον Α συμβαίνουν σημεία και τέρατα και τότε με λέγανε γραφικό. Βέβαια δεν θυμάμαι άλλους να φωνάζαν την περίοδο εκείνη, αν και σε κάποια site συγκεκριμένα διάβασα. Ότι το έλεγαν, ότι το έλεγαν με λόγια τα οποία χαϊδεύαν αυτιά. Εμείς δεν χαϊδεύαμε αυτιά, εμείς τραβάγαμε αυτιά, αλλά δυστυχώς μας τράβηξαν το δικό μας, στο τέλος και τελειώσαμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολλά και ένα από τα πολλά είναι και αυτά. Εγώ με την κυρία Σπυροπούλου προσωπικά δεν έχω καμία απολύτως σχέση, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί της, δεν την γνωρίζω προσωπικά, δεν. Όμως είμαι υποχρεωμένος να βγάλω στον αέρα αυτά που είναι τα αληθινά γεγονότα. Δεν υπήρχε λόγος και αιτία για να γίνει κάτι τέτοιο που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από μία συνέντευξη. Μέσα από μία λέξη, από τη λέξη ντρέπομαι, ξεκίνησαν και άρχισαν τη μεγάλη επίθεση. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι βγήκε ο κάθε επικραμμένος να αρχίσει να μιλάει. Όμως το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η μεγαλύτερη πικραμένη είναι γυναίκα και ήταν η κυρία Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία κυρία Κουτσελίνη, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ, τι ακριβώς έχει δηλώσει όταν πρωτοέφυγε και μετά. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας δύο δημοσιεύματα. Δύο δημοσιεύματα, ναι. Στο ένα έλεγε «Δεν με έφαγε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου» και θα σας διαβάσουμε και ακριβώς τι έλεγε μέσα. Και στο άλλο λέει «Κουτσελίνη κατά Σπυροπούλου, δύο εβδομάδες τα γνωστά μετά την κηδεία του αδελφού μου, με έδιωξε». Αυτό βέβαια έχει μια διαφορά, έτσι, διαφορά ετών. Ναι. Όταν ήταν κοντά στην υπόθεση, ήταν «Δεν με έφαγε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου». Το ένα ήταν το 2015, το άλλο λίγο αργότερα. Στο πρώτο δημοσίευμα. Πολύ αργότερα. Ναι. Στο πρώτο δημοσίευμα, «Δεν με έφαγε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου», λέει μέσα στη συνέντευξη. «Θεωρώ ότι δεν έχει τόσο μεγάλο στόμα για να με φάει. Θεωρώ ότι την απόφαση την παίρνει το κανάλι. Άρα η ευθύνη είναι στο κανάλι και το λέω ευθέως. Δεν έχω κάτι με την Κωνσταντίνα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν με έφαγε η Κωνσταντίνα».
Και επίσης, εδώ στο συγκεκριμένο κείμενο γράφει, προσέξτε παρακαλώ, έβαλα και εγώ την υπογραφή μου να γίνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κεντρική παρουσιάστρια. Προσέξτε. Οπότε, καταλαβαίνετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η κυρία Κουτσελίνη, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά καλά στην ελληνική τηλεόραση, βγάζοντας αρκετά κορίτσια και αγόρια στον αέρα και τους έκανε πρωταγωνιστές, έχει άμεση ευθύνη και στην κυρία Σπυροπούλου. Την περίοδο εκείνη λοιπόν, όπου γίνανε πολλά και σημαντικά πράγματα, την περίοδο εκείνη, πρέπει να σας πω ότι η κυρία Κουτσελίνη όχι μόνο υπέγραψε, όχι μόνο έκανε πράγματα τρομερά, αλλά ήταν και διευθυντικός στέλεχος. Ήταν μια γυναίκα η οποία, πραγματικά σας μιλάω, έχει την ευθύνη, όπως το είπε, για αυτό που έγινε με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Έκανε τα στραβά μάτια. Δεν άκουγε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και έρχομαι και σας ρωτάω εγώ και σας λέω το πιο απλό πράγμα. Δεν είναι ότι έβαλε την υπογραφή για να γίνει παρουσιάστρια. Ήτανε μαζί ως εγκληματίας. Γιατί όταν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα... Εάν ισχύουν όλα αυτά. Εάν ισχύουν όλα αυτά. Ναι. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και κλείνεις τα μάτια και βάζεις και υπογραφή για να κάνεις παρουσιάστρια, τότε λοιπόν το έγκλημα, είσαι συνεργός στο έγκλημα. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Κουτσελίνη και μετά λέει να πούμε ότι το αδερφός μου και τον ένα και το άλλο. Και εντάξει, τράβηξε κουπί, δεν το συζητάω σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά όμως μη μας τρελάνετε και από πάνω. Εντάξει, μη μας τρελάνετε και από πάνω. Όλα τα διευθυντικά στελέχη την περίοδο εκείνη που ήταν στον αέρα, όποιος και να ήταν, ό,τι όνομα και να ήταν, δεν έπρεπε να υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση σήμερα, εφόσον είναι αλήθεια αυτά που χρεώνουν στην κυρία Σπυροπούλου. Γιατί η κυρία Σπυροπούλου τα έλεγε και κάποιοι τα έκαναν. Δεν υπέγραφε η κυρία Σπυροπούλου καμία απόλυση, εάν είχαν απολυθεί άτομα. Δεν υπέγραφε η κυρία Σπυροπούλου αλλαγή στα πόστα, κάποιος άλλος τα υπέγραφε. Ποιοι έβαλαν την υπογραφή? Αυτοί που είχαν την ευθύνη έβαλαν την υπογραφή. Το καταλαβαίνεις αυτό? Λοιπόν, και η κυρία Κουτσελίνη, ως διευθυντικός στέλεχος στην περίοδο εκείνη, έβαλε υπογραφή. Έβαλε υπογραφή. Και έρχονται τώρα και μου κουνάνε το δάχτυλο. Μου κουνάνε το δάκτυλο Σπυροπούλου. Ένα κοριτσάκι 25 ετών, 23, πόσο ήταν τότε, τους έπαιρνε και τα εσώρουχα, τα πήγαινε βόλτα και αυτοί νομίζανε ότι τους τα κλέβανε κάποιοι άλλοι. Αλλά όχι αυτό το κοριτσάκι. Τα εσώρουχα σας τα πήρε. Λοιπόν, και βγαίνετε σήμερα και μου το παίζετε πρωταγωνιστές στην ελληνική τηλεόραση ή πίσω ή μπροστά από τις κάμερες και δεν τρέπεστε για την κατάντια σας. Όταν λοιπόν καταγγέλλετε την κυρία Σπυροπούλου, να κοιτάτε στον καθρέφτη και να λέτε ήμουν συμμέτοχος. Ήμουν συμμέτοχος. Η κυρία Κουτσελίνη είναι συμμέτοχος. Όπως το καταλάβατε, είναι συμμέτοχος. Και έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Υπάρχουν διάφορα site τα οποία βγαίνουν, γράφουν κάποια κείμενα τα οποία είναι ισοπεδωτικά για να στηρίξουν κάποια πρόσωπα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει, γράφει για να στηρίξουν τα πρόσωπα αυτά τα οποία ήταν αυτά που ήταν υπεύθυνα, συνυπεύθυνα για όλα αυτά που χρεώνουν στην κυρία Σπυροπούλου. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βλέπω το δέντρο και να αφήσω το δάσος. Το δάσος είναι γεμάτο δέντρα και το ένα από αυτά λέγεται Σπυροπούλου. Το υπόλοιπο έχει άλλα ονόματα. Και είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Όλοι αυτοί ήταν κότες για να μην χάσουν τη θέση τους. Δηλαδή σε μια μαύρη σελίδα, εάν δεχτούμε όλα αυτά που λένε, γιατί δεν ξέρω εγώ ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι τα ψέματα, γιατί εγώ δεν τα άζησα. Λοιπόν, εάν δεχτούμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, είναι συμμέτοχοι. Και σήμερα κουνάνε το δάχτυλο. Ποιος πήρε τα κεφάλια? Ο ηθικός αυτουργός ήταν η κυρία Σπυροπούλου, όπως λέτε. Τη χατζάρα ποιος της σήκωσε και παίρνει τα κεφάλια? Εσείς που υπογράψατε τις απολύσεις. Εσείς που δεχτήκατε την απόφαση αυτή που έπαιρνε. Εσείς θα μου πείτε, μα όταν έρχεται αφεντικό και σου λέει να πούμε ότι θα κάνεις ό,τι σου λέει, να πείτε ότι αυτά που λέει είναι τρελά και κουλά και ότι θα πληρώσει την καριέρα σας. Σήμερα λοιπόν έρχομαι εγώ και σας λέω, γιατί κανένας άλλος δεν έχει ψυχή να σας τα πει, γιατί κλείνετε τις πόρτες. Έχετε διασκορπιστεί σε όλα τα κανάλια και όποιος μιλήσει εναντίον σας και σας σηκώσει το δάχτυλο που σηκώνετε στο δικό σας δάχτυλο, του κλείνετε τις πόρτες. Επειδή λοιπόν εγώ έχω όλες τις πόρτες κλειστές και δεν με ενδιαφέρει. Σε όλα τα site, όχι μόνο στα κανάλια. Παντού. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, η κυρία Ζήνα Κουτσελίνη είναι πίσω από site, έτσι δεν είναι? Βέβαια.
Και πόσα άτομα εκεί είναι. Δεν έχει πάρει χατζάρες. Και πόσα άτομα παρασύρονται από την κυρία Κουσελίδη. Κατηγορούν τη Σπυροπούλου. Εκεί δεν έχει πάρει χατζάρες, δεν κόβει άτομα. Αυτόν μην το παίξετε, αυτό να το παίξετε, αυτό να το παίξετε. Ε? Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε, είναι λοιπόν ότι αυτά έχουν διασκορπιστεί σε όλα τα κανάλια και οποιοδήποτε τους δώσει μια απάντηση που τους αξίζει, του κλείνουν την πόρτα διαπαντός. Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν κρύβομαστε πίσω από ένα δάχτυλο, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να κρυφτούμε πίσω από ένα δάχτυλο, εμείς εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εμείς είμαστε εδώ για να κρατάμε αυτή τη θέση που έχουμε και δεν μας ενδιαφέρει κάποια άλλη θέση. Εντάξει. Οπότε λοιπόν εγώ δεν έχω πρόβλημα να μου κλείσουν πόρτες, γιατί τις έχω κλείσει μόνος μου. Οπότε λοιπόν, κυρία Κουτσελίνη, και κάθε κυρία που βγαίνει ή κάθε κύριος που ήταν την περίοδο εκείνη σε διευθυντικά πόστα, είχατε βάλει την υπογραφή σας και πρέπει να ξέρετε ότι να προσέχετε που βάζετε το πι και την υπογραφή. Λοιπόν, λέγανε παλιά στα αγόρια. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι διασκορπισμένοι δεξιά και αριστερά κάνουν μία από τα ίδια. Είναι ανδρίκελα, είναι άνθρωποι οι οποίοι, να πούμε, πάντα ακούν τους πιο ισχυρούς και λειτουργούν και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ότι βέβαια κάποια στιγμή βγαίνουν και κουνάνε το δάκτυλο σε άτομα από το παρελθόν, τα οποία πέφτουν οι κατηγορίες επάνω τους δικαίως ή αδίκως, δικαίως ή αδίκως, και μετά τους κουνάνε το δάκτυλο, αυτό είναι απρέπεια, αχαριστία και άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό η ελληνική τηλεόραση κατέληξε πως κατέληξε. Γιατί δεν μπαίνουν μέσα αξιοκρατικά οι περισσότεροι. Μπαίνουν μέσα βάσει το τι ανοίγει η πόρτα και πώς κλείνει η πόρτα. Δηλαδή δεν μας κάνει αυτός, λέει πολλά, πετάξτε τον έξω. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει ταλέντο, πάρτε έναν ατάλαντο να τον έχω να τον κουμαντάρω, παρά να πάρω ένα ταλέντο και να το βάλω μέσα. Και να σου πω πολλά ταλέντα τα οποία έχουν πάρει τα κεφάλια τους. Και αυτή τη στιγμή δουλεύουν ψιλικατζίδες. Που το ψιλικατζίδι δεν είναι και άσχημη ιδέα. Λοιπόν, και δεν είναι κακό να είσαι ψιλικατζής. Εντάξει. Λοιπόν, και έρχομαι και σας ρωτάω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε να βαράμε την κυρία Σπυροπούλου με τα όποια λάθη έκανε στο παρελθόν, ή θα κοιτάξουμε αυτούς που στην ουσία πήραν τα κεφάλια και δολοφόνησαν κόσμο και κοσμάκι? Γιατί ο Αντρέας καλά γυρνάει και τα λέει όπως τα λέει πίσω μου. Αλλά Αντρέα μου, και εσύ το είπες αυτό, ότι κάποιοι άλλοι ήταν πιο δυνατοί και τα λέγανε από πίσω. Και εντάξει, είναι ωραίο να ρίξουμε σε έναν δυνατό. Ο άλλος που υπέγραφε δεν ήταν αυτός ο δυνατός. Ο άλλος που υπέγραφε. Και για να σου πω κάτι πολύ απλό, εμένα όταν μου έτυχε να μου πούνε διώξε έναν, δύο, τρεις, είπα φεύγω εγώ πρώτος και σκοτώθηκα και έφυγα. Όταν μου το είπαν εμένα, εγώ σκοτώθηκα και έφυγα. Το καταλάβατε αυτό ή δεν το ξαναπώ άλλη μια φορά? Γιατί θα μου λέγανε αυτοί, καλά ρε, μας καθάρισες έτσι στεγνά, και τι να έλεγα εγώ, εντολή ήτανε, εφόσον δεν το έκανα εγώ, εφόσον εγώ θα υπέγραφα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι προς αποκωδικοποίηση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι το παίζουν ηγέτες, το παίζουν, να πούμε, ισχυροί και αλάνθαστοι. Και τα λάθη τα οποία χρεώνουν, γιατί βρήκαν το εύκολο θύμα που είναι η κυρία Σπυροπούλου, αλλά ρωτάω εγώ, γιατί δεν βγαίνανε τότε που έπρεπε να μιλήσουν, το 16, το 2016. Γιατί δεν βγαίνανε να μιλήσουν, να τα πούνε όλα αυτά τα πράγματα. Το αφήσανε. Όταν βγήκε και κάτι ξαναψύνει, γιατί δεν μίλησε κανένα. Δηλαδή, μόλις είπε ντρέπομαι, ας πούμε, βγήκε το να βαρέσετε ξαφνικά. Και ίσως επειδή τώρα, Θοδωρή, αν το δούμε και πιο πονηρά, γιατί πλέον πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, σαν να είναι το μυαλό μας λαβύρινθος, υπάρχουν και κάποια συμφέροντα. Δηλαδή, είπε Αντρέας Μικρούτσικος. Ο Αντρέας Μικρούτσικος θα πει ό,τι έχει να πει, αλλά δεν κρύβει από πίσω ότι να πω αυτό, γιατί είναι το που λένε το τέτοιο και μην φάει τη θέση αυτήνης. Δηλαδή, κατάλαβε, όταν έχει site και είσαι σε τηλεόραση, προστατεύει κάποια πρόσωπα. Ο Αντρέας δεν προστατεύει κάποια πρόσωπα, δεν τον ενδιαφέρει. Και όλα θεωρώ ότι πλέον τα λέει. Ο Αντρέας δεν προστατεύει τον εαυτό του, καταρχήν. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Αυτή τη στιγμή η Σπυροπούλου είναι υποψήφια για κάποια project. My Star Rocks και ό,τι άλλο. Είναι και το που λένε του Ατζούν, που λένε ότι έχει μεγάλες συμπάθειες. Δηλαδή, είναι και αυτό που είπες με τις συνεντεύξεις. Σε κάποιους αρνήθηκε. Σου λέει, μας αρνήθηκες, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Δηλαδή, εκεί κρύβονται και κάποια άλλα συμφέροντα. Κάποια άλλα συμφέροντα, ναι. Και γίνονται και τα χτυπήματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να ξεπλαιστιαστούν όλοι αυτοί οι οποίοι αδίκως κρατούν ένα στασίδι, είτε πίσω από τις κάμερες είτε μπροστά από τις κάμερες. Όλοι αυτοί. Και ξέρετε κάτι, είναι πανεύκολο να βγαίνετε και να γράφετε ονόματα όταν σχολιάζετε, ειδικά κάνετε τα σχόλιά σας και λέτε πράγματα από εκείνο που το άλλο κτλ. Βγήκατε εμένα και μου χρεώσατε ότι εγώ τα έχω αρπάξει από τη Σπυροπούλου και τη στηρίζω. Την κοπέλα καταρχήν δεν την γνωρίζω προσωπικά, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω βρεθεί ποτέ καν σε χώρο που να είναι ίδια μέσα εκεί.
Και να σου πω και κάτι, τι να τερπάξω εγώ, δηλαδή τι να μου δώσει, ένα χιλιάρικο. Τι να μου δώσει δηλαδή. Θα πάω εγώ λοιπόν για ένα κολοχιλιάρικο να πάω να γίνω εγώ ρομπά. Καταρχήν δεν στηρίζω Σπυροπούλου. Δεν αγγίζω το θέμα αυτό. Εγώ το άγγιξα τότε που έπρεπε. Τώρα να αγγίξω τι, να πω τι. Εγώ όμως αγγίζω όλους αυτούς που το παίζουν θύματα ενώ είναι θύτες. Και εδώ είμαστε να κάνουμε και κάποιες αποκαλύψεις, γιατί μίλησες για παραγωγές, μίλησες για project. Να πούμε ότι κάποια είναι προκαθορισμένα, δηλαδή μπορεί να βγουν π.χ. τον επόμενο χρόνο και αρχίζουν και πιάνουν στα σίδια. Και αρχίζουν και βγαίνουν τα γνωστά πρόσωπα να γίνει ανακύκλωση να πάμε εμείς εκεί. Θα πω και ένα πρόσωπο να πω. Δηλαδή, ναι. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει η παραγωγή του Masked Singer που συζητιέται. Μάλιστα, ήθελα να το πάρει ο Κοκλώνης, δεν το δίνουν από τον Α. Αυτοπροτάθηκε η Τίνα Μεσαροπούλου. Που σημαίνει ότι ίσως θέλει λίγο να ανεξαρτητοποιηθεί σε σχέση με τη Τσιμψιλή. Ναι, γιατί αν φύγει η Σταματίνα Τσιμψιλή να πάει στον Αντένα, όπως συζητιέται. Δεν θέλει να πάει. Δεν θα ακολουθήσει εκεί. Ναι. Θέλω να σου πω ότι. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται ένα κύκλο στα ίδια πρόσωπα. Στα ίδια πρόσωπα, Είπαμε η Τσιμψιλή τώρα και θυμήθηκα. Δεν είναι κουμπάρα τη. Ναι, του αδελφού. Γιατί βαράει ανελέητα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μάλλον τα έχουν σπάσει. Δεν πάει καλά ή η Σπυροπούλου αντιμετωπίζει προβλήματα. Εννοείς με την αδελφή του Σταθοκοστόπουλου. Ναι, γιατί εφόσον είναι κουμπάρες τα λοιπά, είχε επιλέξει τον δρόμο να μιλήσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το είχαμε ξεχάσει να πούμε ότι μας το υπενθυμίσανε τα παιδιά κάποια στιγμή. Ναι. Λέει, μα πώς τα παιδιά χτυπάει η Τσιμψιλή από τη στιγμή που υπάρχει κάποια σχέση με την οικογένεια. Ναι, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Και μάλιστα μιλάμε για σκληρά χτυπήματα. Δηλαδή πήγαινε η Σπυροπούλου και πάταγε like στο Twitter σε μηνύματα ακραία για την Τσιμψιλή. Δηλαδή εδώ υπάρχει μία κόντρα η οποία είναι πολύ δυνατή. Και υπήρχε και ηρωνία με το γαλακτομπούρικο της Τσιμψιλή. Θα πρέπει πιστεύω να κάνουμε και λίγο ειδικά. Κάτι συμβαίνει, όχι. Μάλλον πρέπει να βγει προς τα έξω και να ακούσουμε μια απάντηση. Γιατί είναι κουμπάρα με την αδελφή του άντρα της. Ναι. Λοιπόν, σωστά. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Εδώ πέρα παίζει τα πράγματα. Παίζει τα παιχνίδια. Αυτό θα έπρεπε κάπου να το σεβαστεί και η Τσιμψιλή. Αυτό σου λέω. Έπρεπε λογικά να μείνει αμέτωχη και το πάνω να σου πει. Έκανε την επίθεση με Σαροπούλου να τη έλεγε Τσιμψιλή, γιατί έχει προστατεύσει πολλούς και ξέρει και το πάει καλά. Ναι. Γι' αυτό είναι και συμπαθής. Ναι. Το πάει καλά το παραμύθι και το γράμμα και το καλά ποίημα. Κάνει. Το ποίημα ακριβώς. Θα έπρεπε να τη πει εντάξει, όπα, μην το κάνει αυτό. Δεν θέλω. Να την προστατεύσει. Δεν την προστάτευσε. Άφησε τη Μεσαροπούλου να πει τα χειρότερα για Σπυροπούλου. Που ξέρεις, άμα είσαι στην εκπομπή, το χρεώνεσαι. Δηλαδή, πώς μαζεύει τον Παπανότα και του λέει: όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό, όχι, όχι, μην είσαι ακραίος. Τη Μεσαροπούλου που λέει και ο Ουγγαρέζος, το Ροντβάιλερ του αμόλυσε εκεί. Ναι, υπάρχει αυτή η σχέση. Ό,τι και να έχει και να τα έχουν σπάσει, είναι η αδελφή του Σταθοκοστόπουλου κουμπάρα. Και πάμε τώρα στη μεγάλη κόντρα που έχουμε με Ρούλα Κορομιλά και τον κύριο Κοκλώνη. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στα δεδομένα. Αγαπητή μου Έλενα, πρέπει να σου πω ότι μας άκουσαν με αυτά που είπαμε για το μαγαζί, για το Μέγκα εννοώ, και έγινε το εξής κουλό. Αλλάξαν σκηνοθέτη. Βάλαν τον ίδιο τον Βαγγέλα. Είπα και εγώ τι θα λέει. Τον αλλάξανε λοιπόν τον σκηνοθέτη ως άχρηστο, γιατί άχρηστος ήταν, και μπήκε ο Βαγγέλας. Ο οποίος Βαγγέλας βέβαια έχει μια συγκεκριμένη αισθητική. Λόγω του ότι πάει συνέχεια στο Καραϊσκάκι, έχει έναν τρόπο που περνάνε διαφημίσεις μέσα από τις ταμπέλες που περνάνε, ηλεκτρονικές ταμπέλες. Και το έκανε και στο. Έλα, όπου σου μείναν κάτι σε και Ζενίθ. Ναι, ήταν επιπέδου διαφήμιση. Ναι. Παιδιά, μιλάμε βλέποντας τη Ρούλα Κορομιλά, την οποία την σέβομαι και μου αρέσει πάρα πολύ ως παρουσιάστρια, αλλά βλέποντας το σκηνικό και ο τρόπος που έμπαιναν μέσα οι διαφημίσεις με αυτό το γηπεδικό στυλ. Και να βοσβήνανε και ο ναι, μπροστά και τις αφιερώσεις από κάτω, φανταζόμουν το ράδιο Blackman να κάνει κολοτούψη να λέει επιτέλους δικαιώνομαι. Έφτασε κάτι η έλεγε ώρα. Έλεγε ο Μάριος από το Πευκοφόρι, αφιερώνει Δηλαδή αφιερώσεις τα λοιπά. Κάποτε λοιπόν όταν κάναμε αφιερώσεις στα ραδιόφωνα λέγαμε αυτοί κάνουν αφιερώσεις είναι δευτεράτζες. Τώρα η αφιέρωση έχει γίνει κυριλίκη. Αλλά εντάξει, okay. Αλλά το θέμα είναι να περνάει η διαφήμιση από πίσω μας, πλωμώνουν στη διαφήμιση. Δηλαδή να σηκώνεται ο αντίπος να τραγουδήσει. Ο Γιώργος Αλκαίος, όπου έκατσα με το ζόρι να τους δω, με το ζόρι να τους δω στην κυριολεξία, γιατί κυρίες και κύριοι πρέπει να σας πω το εξής για να καταλάβετε. Όταν έχουμε από τη μια μεριά τη Λαμπορκίνη και από την άλλη μεριά έχουμε να πούμε ένα παπάκι να πάμε βόλτα, δεν τα βάζεις με τη Λαμπορκίνη.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Κρατήστε το. Το άλλο τώρα θα μου πείτε, μα κάτσε ρε Σιρακιντζή, 12% έκανε η Ρούλα Κορομιλά. Δηλαδή, πάει έκανε... καλά, ναι. Πάει πολύ καλά και τα λοιπά. 15% στο μπράβο. Γενικό. Μπράβο, και ο Κοκλώνης κάπου εκεί. Είναι δηλαδή, 2-3 μονάδες διαφορά. Ο Κοκλώνης ήταν με τη δηλαδή, λες και αυτό που λες το Ντεσεβό, έφτασε στη Λαμποργκίνη έτσι λίγο και λίγο δεν ναι. γίνεται αυτό. Α, θα σου εξηγήσω τώρα λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Θα μου πεις για τον οδηγό. Όχι. Α, όχι. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Κάποτε υπήρχε το Αθηνών Αρένα. Mm-hmm. Στην Πυριός. Μαγαζάρα. Θεόλα το μαγαζί. Στα το Κωστοπουλέικο. Όχι, όχι, όχι. Α, του Διογέννη Παλάς, Παπαθεοχάρης. Α, Παπαθεοχάρης, ναι, ναι. Λοιπόν, Παπαθεοχάρης, ο οποίος είχε κάνει τη μαγαζάρα, τη μεγάλη. Το μαγαζί. Δηλαδή, πριν μέσα ξεσκόνταν την κακάγγελο. Δηλαδή, μιλάμε, ήταν με σουβίτες, με σχέδια, με παλαβάτε, μαγαζάρα. Αυτό λοιπόν είναι Κοκλώνης. Μάλιστα. Αθηνών Αρένα. Κοκλώνης. Ο οποίος Κοκλώνης, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν ήταν άσχημος παρουσιάσεις. Νομίζω ότι... Αισθάνομαι ότι την κριτική μας την άκουσε. Ναι. Και μαζεύτηκε και λίγο τον ντύσιμο του, ακραίο τον ντύσιμο ακόμα, αλλά μαζεύτηκε λίγο. Εάν ο Κοκλώνης, παιδιά... Κάτσε, όπα, ότι σου άρεσε το... Εννοώ εσένα, εμένα δεν είναι... Δεν είπα ότι μου άρεσε. Το στρασάτο, το πουκάμισο με το βε. Δεν είπα αυτό. Α, ήταν είπα πιο... ότι μαζεύτηκε. Δεν ήταν άσχημο. Δεν ήταν άσχημο. Μαζεύτηκε. Αλλά ήταν λίγο. Αλλά δεν ήταν την πέρλα. Πολύ βλουνιός. Ναι, ναι. Δεν θα την πέρλα. Εάν μου βγει μια μέρα με κουστούμι κανονικό και μου εμφανιστεί όπως πρέπει να εμφανιστεί αυτό το σοου, πραγματικά θα του κάνω το καπέλο. Πραγματικά σου μιλάω. Αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι βλέπει τα δικά μας βίντεο, ακούει την κριτική μας. Ή τέλος και... πάντων του τη μεταφέρουν. Ναι. Όχι, φαίνεται αυτό από τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Ήταν πιο καλός. Ναι. Και λοιπόν, είχε και 2-3 ατάκες καλές. Ναι, είχε και ατάκα. Ναι, ναι, γεγονός αυτό. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή αρχίζει και. Μπαίνει στο μέτριο. Ή έτυχε, ήταν στα καλά. Όχι, 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 άκουσε. Ήταν κακός παρουσιαστής. Μπήκε σε μέτριος παρουσιαστής. Mm-hmm. Ανέβηκε ένα επίπεδο πάνω. Όμως είναι τέτοιο το σκηνικό του, τέτοιο το σύστημα που δουλεύουν, τέτοια η ομάδα που είναι dream team. Που, σου πετάει τα ματιά έξω αυτή η εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι το Αθηνών Αρένα. Και πάμε λοιπόν τώρα και παίρνουμε το Γιάννη Πάριο και τον πάω στη Θηβών σε ένα μπουζουκάδικο που λεγόταν Αραπάκια. Ή αν θέλετε, όχι πιο γνωστό, άστα ραπάκια, Λουζιτάνια. Και τον βάζω μέσα στην Λουζιτάνια. Το πιο γνωστό μου αρέσει. Πιο γνωστό για τους χιλιάδες που ξέρουν από τα σκυλάδια. Λοιπόν, τον βάζω στο Λουζιτάνια. Έχω το Γιάννη Πάριο, προσέξτε. Τα ραπάκια βάλε, μου αρέσει πιο πολύ. Τα ραπάκια, λοιπόν. Στα ραπάκια. Βάζω μέσα το Γιάννη Πάριο. Παιδιά, είναι σίγουρο ότι ανεξάρτητα το μαγαζί το οποίο έχει, θα γεμίσει κόσμο και θα έχει ουρές απ' έξω. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με το Μέγκα. Έχει τη Ρούλα Κορομιλά. Επίπεδο Πάριος και από κάτω έχει επίπεδο Λουζιτάνια. Τι να σας βάλω τώρα, το πώς διαφημιζότανε. Τις καρέκλες της Κορποχώρη. Τις καρέκλες της Κορποχώρη μπροστά εκεί πέρα που βλέπεις ένα μαγαζί το οποίο είναι τελείως γιφτουλέξ. Δηλαδή ένα σκηνικό μαύρο εκεί, βάλανε τώρα πιο πολύ χρώμα μέσα και τα λοιπά για να σπάσει η κατάσταση. Αλλά όπως είναι να το κάνουμε κυρίες και κύριοι, όπως είναι να το κάνουμε και βάλω τον Πειραιά πίσω γιατί δεν θέλω να βλέπουμε συνέχεια το Κοκλώνη. Λοιπόν. Έφυγε παρελθόν και συχάσαμε. Έφυγε μια άφαμη. Λοιπόν, όπως είναι να το κάνουμε λοιπόν, όταν βλέπεις ένα πράγμα το οποίο είναι. Τώρα κάτι καρέκλες, παιδιά, δηλαδή μιλάμε κάτι φτηνάτζες και όλα. Κάτι καρέκλες γύρω-γύρω εκεί να κάθονται, να τραγουδάνε από πάνω, να κατεβαίνει κάτω. Δηλαδή δεν μπορούν να φτιάξουν ένα χώρο. Αντί να έχουν κόσμο μέσα, το οποίο εξάλλου και να τους δείξουν δεν μπορούν, γιατί είπαμε μαύρο μπλε κτλ. Ψιλοφάνηκαν τέλος πάντων. Να βλέπω κάτι σκοτεινά πλάνα κτλ. Βάλτε λοιπόν, φτιάξτε ένα επίπεδο λοιπόν για να κάθονται καλεσμένοι εκεί και να πηγαίνουν απευθείας να τραγουδάνε κτλ. Δηλαδή να γίνει κάτι ωραίο και να βάλετε ένα ωραίο καθιστικό, να κάτσουν οι άνθρωποι. Την Κορομιλά έχετε, ρε παιδιά. Έχετε το Γιάννη Πάριο τη μουσική σε παρουσιάστρια είναι η Κορομιλά. Βάζετε λοιπόν την Κορομιλά μέσα. Βάλετε τη αξιοπρεπέστατα. Αυτό το ξεφτιλί και αυτή η φτηνάτζα που βγαίνει, δεν με ενδιαφέρει το πόσο τη 100% κάνει και αν θα μείνει πολύ πίσω του Κοκλώνη, αν θα περάσει τον Κοκλώνη ή οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ξεφτιλίζει τον Πάριο, ξεφτιλίζει την Κορομιλά. Κοίτα και η εικόνα λίγο, επειδή εμείς κάναμε και ζάπινγκ, παίζουν ρόλο δυστυχώς πλέον και τα φίλτρα. Δηλαδή την ώρα που έγινε ο αντίπας, που ήταν αφιλτράριστος και ο άνθρωπος εντάξει, έχει μια ηλικία και φαινόντουσαν τα πάντα. Δηλαδή τα πάντα. Δεν είχε ίχνος φιλτραρίσματος. Και μου λες εσύ, αυτό είναι ένα κουμπάκι προγράμματος, γιατί έχουν προφανώς ακριβές κονσόλες, υποθέτω στο Μέγκα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι ένα κουμπάκι προγράμματος. Που το έχουν φτάσει στο maximum στο Just και βλέπεις, ας πούμε, θα σου πω την Αργυράκη. Που ηλικιακά δεν ξέρω. Μην διακυβλακείς πάνω κάτω, πάρω με τις ηλικίες.
και βλέπεις, όχι, όχι, ξυστή, η Κορομιλά, παρόλο που δεν υπήρχαν τα φύτα, ήταν καλή, ναι, στο πλάνο. Ο φωτισμός του τραγουδιστή, που το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής ήταν ο τραγουδιστής, ήταν απαράδοση και λέει, αμά... Τι εικόνα είναι αυτή. Ναι, και πήγαινες μετά και έβλεπες την Πέση Αργυράκη, η οποία ήταν, ξέρεις, στα φίλτρα, αλλά ωραία φίλτρα, όχι παραμορφωτικά. Okay, ναι, ναι, βέβαια. Και ξέρεις, σε τραβάει, δηλαδή, α, να δω την Πέση, γιατί όλα δεν μου είδε, κάτι μου, δεν μου πάει καλά. Αυτό είναι στο υποσυνείδητο, έτσι, του τηλεθεατή. Το πρόβλημά μας θυμάσαι που ήταν πάλι, ναι, όταν είδαμε το, όταν βλέπαμε τις δύο εκπομπές, ότι δεν μπορούσα να κάτσω πολύ ώρα στο Μέγκα. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή έκατσα στον Αλκαίο, γιατί είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, λοιπόν, και ο Αντύπας είναι αγαπημένος μου. Έκατσα όσο μπορούσα στον Αντύπα, έκατσα όσο μπορούσα στον Αλκαίο. Αλλά κάποια στιγμή λέω, δεν αντέχω άλλο, και πάτησα το κανό και φύγα. Δηλαδή δεν άντεχα. Απλά κράτησε τον κόσμο το ότι μπορούσαν και μιλάνε. Δηλαδή υπάρχει ένα σωστό διάλογο και δεν υπάρχει το γνωστό γλύψιμο του Just. Δηλαδή μια σταυροπούλα, α, είστε φανταστική. Δηλαδή ναι, 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 αυτό ο γνωστό διάλογο που είναι κάποια στιγμή επαναλαμβανόμενο και βαρετό. Γιατί εντωμεταξύ η Βανδύ, επειδή την έχουμε δει πολλές χρονιές και ξέρουμε και συνεντεύξεις και υπερπληροφόρηση για Βανδύ, ξέρουμε και πώς σκέφτεται και τι θα πει. Και είναι λίγο βαρετό πλέον όλος αυτός ο σχολιασμός. Έχει όμως κριτική, δηλαδή, άποψη. Έχει, αλλά έχει κουράσει λίγο. Ναι, και κάποια συμφωνώ. Πράγματα, πρόσεξε, σε κάποια πράγματα δεν είναι αντικειμενική. Είδα πολλές παρουσίες, και ίσως για κάποια δεν θες να μιλήσω, οκ, okay, δεν θα μιλήσω. Είδα πάρα πολλές παρουσίες που ήταν παράφωνες και παράφωνοι και άκουγα, α, η καλύτερη σου φορά. Και λέω, τα φτάκια μου, δεν ακούνε καλά. Η άλλη πλευρά όμως είχε ουσία, δηλαδή είδε στην οικογένεια, είδε στο γιο του Αντύπα και να τραγουδάει και έλεγε, είναι σαν τον πατέρα του, καλός, κακός. Δηλαδή είχες να σκεφτείς κάτι άλλο πέρα από τα ίδια που ήταν επαναλαμβανόμενα. Γι' αυτό και έγιναν τα νούμερα. Είχες άλλα ερεθίσματα. Κατάλαβες. Δεν έβλεπες το γλύψιμο. Αυτό το γλύψιμο. Δηλαδή γλύφω αυτό που με συμφέρει, τον άλλο που δεν το συμφέρει δεν το γλύφω. Και να σου πω κάτι. Και η Νάνση, εντάξει, και ο Σταματόπουλος είναι παράφωνος. Και άλλοι ήταν παράφωνοι. Η Νάνση είναι όμως και εκτός συστήματος. Γιατί ο Σταματόπουλος είναι και σε μια Χριστίδου. Του αφήνουν και λίγα περιθώρια. Είναι και αυλικός του κερατά. Είναι και αυλικός. Okay. Αυλή. Εντάξει. Και στη Σπυροπούλου δηλαδή, αυλή ήταν. Εντάξει, η Νάνση είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι πουθενά. Δηλαδή, οκ, okay, και να φύγει η Σκασίλα μας, δεν στεναχωρηθούμε και πολύ. Ενώ ναι, από το ναι, χώρο ναι, εκεί ναι, πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ στους άλλους πρέπει να απολογηθείς. Γιατί δεν έδιωξε την Άνση και έδιωξε εμένα που είναι αυτό και αυτό. Αυτό σου λέω. Όλο αυτό το γλύψιμο και το καθοδηγούμενο και η υποψία ότι εντάξει, ο καθένας έχει τις πλάτες που έχει, πηγαίνεις εκεί και χαλαρώνεις. Και δεν έχεις να σκεφτείς. Δηλαδή, βλέπεις μια οικογένεια ενός ανθρώπου που είναι ενός μεγάλου στάρ του Αντύπα και μαθαίνεις πράγματα. Βλέπεις την κόρη του, ένα προσιτό κορίτσι. Βλέπεις τη Ρούλα Κορομιλά να κάνει ερωτήσεις όχι γλυψίματος. Δηλαδή ερωτήσεις επί της ουσίας, ας πούμε, λες ότι μπράβο της, ας πούμε, έχει ροή, ροή λόγου. Βλέπεις έναν Αλκαίο που κάνει εξομολογήσεις, δηλαδή έναν Αλκαίο ο οποίος δεν το παίζει στάρ και ήταν στάρ. Σου λέει πήγα στη Μήλο γιατί αυτό, δηλαδή σου λέει την ιστορία της ζωής, την πραγματική, όχι αυτή που θα σε, θα, ξέρεις, θα τον ερωποιήσει και θα τον έχει ψηλά. Βλέπεις πραγματικές ιστορίες μεγάλων στάρ. Αυτό είναι η Κορομιλά. Ναι. Αυτό είναι η Κορομιλά. Η Κορομιλά είναι αυτό. Δυστυχώς η φιλοξενία της Κορομιλάς δεν είναι ανάλογη με την, με την, ναι, αξία, ναι, της. Ναι, ναι, ναι. Ίσως τις επόμενες φορές δεν ξέρω. Δεν υπάρχει επόμενες φορές, Ελένα. Να ξαναπεί 8-9 επεισόδια είναι. Ναι, ναι, δεν αλλάζει αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς είναι κρίμα και άδικο. Πρέπει αυτός ο σκηνοθέτης να απολυθεί χθες. Να απολυθεί χθες. Αυτός που επέλεξε τη συγκεκριμένη σκηνογραφία πρέπει να απολυθεί χθες. Σχημαλόγου το απολύθει. Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, σχημαλόγου το απολύθει. Δηλαδή, να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται πια αυτό. Ναι. Απλά να ξέρουν ότι έκαναν ένα εγκληματικό λάθος με το μαύρο χρυσό που επιμένουν σε αυτό, με τη μαυρίλα, με το να βάζουν τις καρέκλες μπροστά, λες και είναι, να πούμε, ένα χυμαδιό, ένα πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει. Κοιτάξτε, real να το βάλουμε. Υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε ένα μαγαζί και να είναι κάποιοι μπροστά για να του βλέπουμε και πίσω να είναι η μουσική κτλ. Δηλαδή να είναι κάπως έτσι. Δηλαδή και αισθητικά. Κάθονται δεν κάθεται, ναι, και να κοιτάξουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Μετά, το να μου βάλετε μέσα κόσμο για να δείξετε ότι υπάρχει, ας πούμε, κόσμο μέσα κτλ. Να σας πω ότι η εκπομπή δεν είναι live. Το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κόπανος. Δεν είναι live η εκπομπή. Από το να βάζετε λοιπόν τον κόσμο μέσα, προτιμώ λοιπόν να φτιάξετε ένα μέρος όπου να κατοικοεδρεύει η κυρία Κορομιλά και να ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Να σου πω κάτι, έχεις δει ποτέ σε εκπομπή να υπάρχει πλάνο που τραγουδάει στην πίστα ο τραγουδιστής και να υπάρχουν καρέκλες και κάποιοι να τους κοιτάνε έτσι σαν. Όχι, αλλά αυτό σου λέω. Είναι, σκηνοθετικά είναι τελείως λάθος, ας πούμε. Δηλαδή είναι. Και Μαξί, ξέρετε ποια είναι η φάση. Δεν το καταλαβαίναμε αυτό, ξέρετε. Εάν δίπλα δεν ήταν η Λαμπορκίνη. Ναι. Όταν ξαφνικά βλέπεις να δουλεύουν τα 3D, να βλέπεις να πούμε να αλλάζουν. Α,
Να το πάμε διαφορετικά. Όταν βγήκε η Άτζηλα Δημητρίου που ήταν μέσα από το Just the Two of Us στο Μέγκα, το οποίο ήταν μαγνητοσκόπηση βέβαια αυτό. Ήταν με... Ναι. Όταν μέσα βγήκε, στο Μέγκα. Ναι. Με το που άλλαξε η εικόνα, νομίζω ότι κάποιο έκανε πλάκα. Να πούμε και έβαλε το Just the Two of Us στο Μέγκα. Αλλά εν τέλει και εκεί φάνηκε διαφορά. Αν και ήταν και εκεί μουντή η εικόνα πάλι. Να σου πω την αλήθεια. Είπε Άτζηλα Δημητρίου και διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο στα social. Δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή η Άτζηλα Δημητρίου είναι καλή στα τραγούδια της. Σε όλα τα υπόλοιπα, τα φτάκια μας έχουν φύγει και έχουν πετάξει. Εντάξει, όχι, ξέρεις, είναι δύσκολα τραγούδια αυτά που τραγουδάει. Εντάξει, άσχετα με μια ειδική ιστορία. Αλλά επειδή, ας πούμε, είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι κάθε Σάββατο έχουμε τον ίδιο πόνο. Δηλαδή, λατρεύω την Κορομιλά. Παιδιά, συγγνώμη, αυτά είναι γούστα. Εγώ την γουστάρω πάρα πολύ. Εγώ την ακούω τη γυναίκα να μιλάει, ας πούμε, και δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει επανάληψη στην Κορομιλά. Ακούς ροή λόγου. Κοίτα, μια αλήθεια. Βλέπεις μια αλήθεια στις ερωτήσεις της. Δηλαδή, όχι, υπάρχει μια ροή λόγου. Παρουσιάζει τον καλεσμένο και δεν παρουσιάζει τον εαυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει μια ισορροπία. Είναι παρουσιάστρια. Αυτό μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, και βλέπω ξαφνικά πώς τη φιλοξενούν και πώς τη βγάζουν στον αέρα. Και λέω, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που συνοθετεί αυτή την εκπομπή, αυτός ο άνθρωπος που επέλεξε αυτό το, αυτή την, που είχε αυτή την αισθητική, δεν μπορεί να δουλεύει στο ΜΕΚΑ. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω αυτό που μου ήρθε στο μυαλό. Τι μου ήρθε στο μυαλό? Να πατήσω το 6, να πάρω το ντρούλι, γιατί δεν παίρνω το σπάιν, εγώ το παίρνω μόνο η Έλενα, να πάρω το ντρούλι και να πάω βόλτα, γύρω γύρω το σκυλάκι. Δηλαδή μου θύμει, με πήγε 2 χρόνια πίσω, που τότε εκεί δεχόμουν ό,τι μου δίνανε, γιατί ήμουνα εσόκλειστο στο σπίτι. Οπότε λοιπόν είχα μια επιλογή μόνο να πάτησε το 6 για να πάω βόλτα το σκυλάκι και να γυρίσω πάλι πίσω. Αλλά αυτή όμως η εποχή πέρασε, έφυγε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς εξηγείς τα 20.000 tweets με 1.800 στη Ρούλα Κορομιλά? Κοίταξε, επειδή έχουμε πει επανειλημμένως ότι ο κύριος Κοκλώνης έχει τα μούφα 1.800 προφίλ. Και αλήθεια να είναι τώρα, μια ζωή ψέματα. Γιατί κοίτα τα νούμερα, αν υπήρχε μεγάλη διαφορά, θα έλεγε: OK, ο ένα έκανε 25%, 30% και έχει 20.000 του. Ναι, και... αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως. Τι? Η μία κομπή είναι ζωντανή, είναι μαγνητοσκοπημένη. Mm. Και ξέρεις, επειδή είναι μαγνητοσκοπημένη, ναι, μου κάνει εντύπωση πώς θα αναφιερώσει. Εγώ δεν βλέπω πώς μπαίνουν οι αφιερώσει μέσα. Δηλαδή, εγώ δεν είδα. Να ήθελα να γράψω, δεν μπορούσα, δεν είχα την πληροφορία να πάω να γράψω. Πού τα γράφει αυτά, ναι. Ναι, πού τα γράφει αυτά. Εν τω μεταξύ, ποιο επέλεξε το Πευκοχώρι. Δεν λέω για την περιοχή, ενώ τέτοια μηνύματα δεν τα βάζει. Βάλε έτσι κάτι πιο, λίγο πιο light, λίγο πιο. Τέλο πάντων, μα έχει κάτι το Πευκοχώρι, άνθρωποι. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με στεναχώρησε και κάτι άλλο. Επειδή ήταν κοντινέ οι τηλεθεάσει, έμαθα ότι έπεσε σύρμα. Στα site, χτυπήστε. Δηλαδή, υποτιμήστε. Εμείς πρώτοι ψηλά, η Κορομιλά πιο χαμηλά. Καταρχήν, συγγνώμη, είδα... Ο κόσμος δεν είναι κορόιδο. Ένα λεπτό. Είδα στον Άσο Γουμενίδη που έβαλε τα νούμερα και έβλεπα στη Ρούλα Κορομιλά 1,8, 2,4 κτλ. Δεν νούμερα. Όχι, αυτό... Όχι, λέω, πού τα βρήκε και τα βάλε αυτά, αφού 12 η μία, 15 ο άλλος. Όχι, πώς στο... κάτσε να το πούμε, στο New Pistol. Ναι. Είπε κανονικά τα μισάωρα, κάτι 11 άρια, είδα 12 άρια, 13 άρια, είδα και 8 άρια, είδα τέτοια νούμερα, τα μισάωρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό το 1% πού το βρήκε. Καταρχήν δεν θα βγάζει μέσω όρο 15 αν έκανε. Βέβαια, δεν γίνεται 12, όχι 15. Ναι. Αλλά, 15 στο σύνολο. Παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό το πράγμα με τα site. Που σας είπα... Εντάξει, μίλησαν και για την εμφάνιση της Ρούλας που δεν μου άρεσε αυτό, ότι και καλά δεν είναι καλά τα πλάνα. Δηλαδή, ναι, υποτίμησαν τα νούμερα, μίλησαν για την εμφάνιση, πώς να χτυπήσετε τι στο πάτο, που κάτι τέτοιο δεν ήταν σωστό. Γιατί υπήρχε μικρή, σε σχέση με αυτό που είπες, με τη Lamborghini, γιατί η υπερπαραγωγή, αυτή η διαφορά στα νούμερα ήταν απίστευτη, ήταν πολύ μικρή. Για να χτυπήσει, ναι, έτσι. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ο άλλο πήγε στην κορυφή τη τηλεθέαση και άλλοι ήταν χαμηλά και ήρθε τρίτη. Για να είσαι δίκαιο, ναι, θα πρέπει να αφαιρέσει τα νούμερα από τη συζήτηση και να πα στα υπόλοιπα. Ναι. Εμεί λοιπόν, που όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ με τον κύριο Κοκλώνη ούτε μία σχέση έχω και ότι εμένα είναι η Κοκλωνιάδα που με κυνηγάει και με ισοπεδώνει όπου με βρίσκει. Να ξέρετε λοιπόν ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Κοκλώνη. Έχει μια εκπομπή η οποία κοστίζει, ρε παιδιά, ας πούμε παράδειγμα 200, δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Έτσι πολύ άγκας, 200 χιλιάρικα. 200 χιλιάρικα. Η άλλη εκπομπή κοστίζει 10 χιλιάρικα, δεν κοστίζει παραπάνω. Δηλαδή αν κοστίζει παραπάνω είναι κορόιδα. Ναι, δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί περί πράγματος πρόκειται,
εγώ, ας πούμε, αν μου το φέρανε για να το παίξω στο δικό μου κανάλι, θα το είχα κόψει. Θα έλεγα, συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν παίζει. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για παραγωγή η οποία είναι. Όμως, ούτε και για το Άωτα Τάβλα TV δεν κάνει. Σε αυτό, εντάξει. Τεχνικά θέμα είναι. Τεχνικά. Όμως, εάν το δεις και εμπορικά, γιατί είναι του εμπορικού, όταν ο ένας πληρώνει 200 χιλιάρικα και κάνει 15% και 17% και άλλος πληρώνει 10 και κάνει 12. Τα νούμερα δεν μεταφράζονται σε διαφήμιση. Ναι, okay. Απόδειξη ότι ο τρόπος που διαφήμιζαν, λες και ήμουν στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ήταν επιεικώς απαράδεκτος. Ναι, ότι μου βάζαν το κάτι σάρκι, το Zenith. Και Zenith. Και μάλιστα το βάζαν και μπροστά τρόπο στην οθόνη. Ναι, ναι. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, ναι, είμαστε δηλαδή, εδώ. Δηλαδή, αυτός ο τρόπος διαφήμιση το κάνουν παιδιά. Κανένας. Ενώ στο τζαμπ είχε ένα ωραίο τρόπο, είχε ένα σαν κυβάκι, ήταν που γύριζε, ναι, σε, ένα, σε ένα σημείο, ναι, ας πούμε. Μπράβο, ναι, 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 το βάζαν έξυπνο. Ήταν λίγο πιο κύριο. Λοιπόν, ναι, αλλά κοίταξε, είναι θέματα αισθητικής. Ο άλλος σε φλωμώνει στην εικόνα, δηλαδή έχω μια μουντή εικόνα, ξαφνικά βλέπω Καραϊσκάκη μπροστά μου. Δηλαδή έλεος πια. Επειδή το αφεντικό του, ας πούμε, του συνοθέτη έχει το Καραϊσκάκη, πρέπει να δει να φάμε στη μάπα Καραϊσκάκη στο Μέγκα μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά, πολύ Blackman. Πολύ Blackman. Χωρίς να θέλω να θίξω τον Blackman. Λοιπόν, πολύ Blackman. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Εδώ το πράγμα. Δεν είναι, ναι, δεν είναι κορομιλά αυτό το πράγμα. Κορομιλά έχει λάμψη, κορομιλά έχει άλλα πράγματα. Τώρα δεν είναι. Δηλαδή αυτή η παραγωγή είναι τρισάθλια. Είναι η πιο τρισάθλια παραγωγή που έχω δει. Ακόμα και η ταβέρνα του Μπέζου οπτικά είναι καλύτερη. Ναι, εντάξει, έχει μια. Η Λάβα έκανε 5%. Ναι, δεν σε φτιάξαν τα κείμενα, δεν ήταν καθόλου. Δεν σε φτιάξαν τα κείμενα. Ναι, δηλαδή ήταν τρομερό. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι μεγάλη βλακεία όλο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά σας μιλάω δηλαδή. Πολύ μεγάλη βλακεία. Δηλαδή, δεν φταίει η κορόμιλα σε τίποτα. Είναι σαν να λέτε του Πάριου γιατί πήγε στο Λουζιτάνια ή στα Ραπάκια να τραγουδήσεις. Εντάξει, με αναγκάσανε και πήγα. Ή αναγκάστηκα και πήγα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να συμφωνεί με την αισθητική αυτή του μαγαζιού που μπήκε μέσα. Και να βγαίνει δίπλα, ας πούμε, καπάκι να είναι δίπλα το Αθηνών Αρένα όταν υπήρχε. Το οποίο ήταν η μαγαζάρα ή το Νόξ, πώς λέγεται τώρα και το άλλο. Και μιλάμε ένας φωκάς, δηλαδή. Ρεσιτάλ. Κρεμόντουσαν. Ρεσιτάλ. Σκούνιες. Ρεσιτάλ, ρεσιτάλ. Παιδιά, δύο εβδομάδες τώρα, δύο εκπομπές τώρα, οι άνθρωποι δίνουν ρεσιτάλ. Δηλαδή, εκεί που με την κάρτα που πριν βγει, ναι, πριν βγει, πριν ξεκινήσει η κορομιλά, λες και κάνανε προπόνηση. Κάθε φορά και καλύτερα. Η πρώτη εκπομπή ήταν απαράδεκτη. Θυμάστε ότι το πρώτο τζάζ δεν του οφάς, τάχωσα στο σκηνοθέτη. Προσέξτε, για να δείτε πόσο έντιμος είμαι και πόσο σωστό είμαι απέναντι στην κριτική που κάνω. Το πρώτο Jazz and Duo Fast την επόμενη μέρα έβριζα σκηνοθέτη. Τι πλάνα ήταν αυτά, τι λάθος ήταν αυτά και αυτό. Στο δεύτερο τα μάζεψε όλα τα λάθη. Στο τρίτο απογειώθηκε και τώρα είναι απογειωμένο, ρε παιδιά. Τι να πάω να πω δηλαδή. Ακόμα και ο Κάκης ως παρουσιαστής, ο Κοκλώνης, έγινε ένας συμπαθής παρουσιαστής. Συμπαθής, συμπαθής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό μου κάνετε. Σε λίγο θα αρχίσω να μιλάω υπέρ του Κοκλώνη και θα σκάτε στα γέλια. Θα σκάτε στα γέλια. Και όλα αυτά θα είναι αιτία το Μέγκα. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι όταν σηκώσαμε του Μέγκα εμείς βίντεο στο YouTube και πίσω μας είχαμε το Μέγκα, μας έκοψε αυτομάτως. Σε αντίθεση με τον Νίκο Κοκλώνη, που δεν με έκοψε ποτέ. Εγώ τον βάζω κάτω και τον πατάω τον Κοκλώνη κάθε φορά. Λοιπόν, ποτέ δεν μου κόψε βίντεο. Αυτό το τονίζω για να βλέπετε τις διαφορές. Ότι ο Βαγγέλας κάνει και μοιραία λάθη. Θα μου πεις, γι' αυτό είσαι ισοπεδωτικός απέναντι στην παραγωγή? Όχι, δεν είμαι γι' αυτό. Να μου πείτε εσείς, αν λέω ψέματα εγώ. Δηλαδή, να μου πεις, ο Δωρή, δεν είναι σωστό αυτά που λες. Είναι ψέματα. Εάν είναι ψέματα, να πω εντάξει, παιδιά, είμαι ένας τύπος ο οποίος θέλει να διαβάλει το Μέγκα γιατί μου κατέβασε ένα βίντεο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή που λέω. Δυστυχώς είναι η αλήθεια αυτή που λέω. Μακάρι να είχα μένος για το βίντεο που μου κατεβάσανε. Θα σας τα έλεγα και που μου κάνανε αυτό. Θα όλιαζα. Τι μου κάνανε. Αλλά δυστυχώς βλέπετε τι ηρεμία έχω. Απελπιστική ηρεμία και για μένα. Να μιλάω για ένα τέτοιο τρισάθλιο πράγμα. Αλλά ξέρετε, αγαπάω πολύ τη δουλειά κορομιλά. Και επειδή την αγαπάω, δεν βλέπω και τα δικά της λάθη. Μάλλον. Αλλά όμως τα υπόλοιπα λάθη τα βλέπω όλα. Όλα. Στην παρουσίαση τι λάθος έκανε? Δεν έκανε κάτι λάθος? Να σου πω κάτι. Για να πω για τα λάθη σου, να τη δω την παραγωγή ολόκληρη. Δεν τα κατάφερα. Συγγνώμη, Ρούλα, αν μας βλέπεις, αλλά δεν τα κατάφερα να σε δω ολόκληρη. Δεν φταίσαι εσύ σε αυτό.
φταίνει οι άλλοι γύρω-γύρω. Καλά, αυτό και εγώ σου λέω, βάλε τζαστ, βάλε τζαστ. ναι, αφού λέω βάλε τζαστ, ήμασταν κι εγώ τα ίδια, δεν μπορούσα, δεν άντεγα. Ναι. Τον Αλκαίο, παιδιά, είδα ένα κομμάτι με το ζόρι, δηλαδή. Α, και επειδή λένε κάποιοι, ρε Σιρακιτζή, λέει, πώς λέει κάνεις κριτική αφού δεν βλέπεις εκπομπές ολόκληρες. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι εγώ πρέπει να κάθομαι να βλέπω δύο τα πρωινά 13 ώρες κάθε μία εκπομπή ολόκληρη. Παίρνω κομμάτια. Δεν σου φτάνει 24 ώρο. Βέβαια. Όχι 24 δεν φτάνει, ούτε 48 ώρο δεν φτάνει. Αποσπάσματα, βέβαια, βλέπουμε. Παίρνουμε αποσπάσματα τα οποία βλέπουμε την κριτική τους, βλέπουμε τι ακριβώς έχουν κάνει και μιλάμε. Τώρα, το πώς πήγε από το ένα θέμα στο άλλο κτλ. Δεν με αφορά. Ούτε με αφορά η κουζίνα, ούτε με αφορά κάτι συζητήσει που κάνουν περί κοινωνικών προβληματισμών κτλ. Είναι απλά πράγματα. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα του Κοκλώνη μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά. Να πούμε μια παρένθεση. Για πρώτη φορά την Παρασκευή, τα 12χρονες κτλ. Δώσαν οχτάρια στη Σούπερ Κατερίνα, που σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει βαριέται. Εντάξει, λέει, το ισοπεδώσατε το θέμα, μιλήσατε δικαστικά, όλα. Εάν γεια σας. Στη Σούπερ Κατερίνα δώσαν οχτάρια, στο Λιάγκα να μην στη δώσανε. Πήγε χαμηλά, δεν ξέρω. Άπατος πήγε. Το πρωινό μας πήγε δεύτερο τρίτο. Ναι, ανέβηκε. Είδες οι προσθήκες. Ναι. Είδες οι προσθήκες, παρακαλώ. Οι προσθήκες και όχι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι οι εναλλαγές ήταν πάρα πολλές μέχρι και αρχές Δεκεμβρίου. Οι εναλλαγές. Θα αρχίσει το πράγμα να δουλεύει σωστά και να μονιμοποιηθεί μετά τα Χριστούγεννα. Να ξέρετε. Μετά τα Χριστούγεννα. Και η Φέη Σκορδά, σας είπα, είναι μια ήρεμη δύναμη. Κάπου τις είδα στο μαραθώνιο. Γραμμέλη, Σκορδά, Χριστοπούλου, Παπαρίζου. Ναι, μαραθώνιο. Μπράβο. Πάντως, ξέρετε ότι η Φέη Σκορδά είναι μια ήρεμη δύναμη η οποία ανεβαίνει αργά-αργά, αλλά σταθερά. Τώρα το πόσο θα ανέβει δεν ξέρω, πώς για πρωτιά, ξεχάστε το. Αλλά όμως το 10% μεσορό θα το πιάσει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Μόνιμα δηλαδή. Αυτό εννοώ. Δηλαδή θα το πιάσει. Το κανάλι βέβαια κάνει 6 μεσορό, 7. Γιατί το μέσο όρο του καναλιού. Κοίταξε, πόσο κρίμα και άδικο είναι. Να λες, έκανε 8%, έλα μου, πήγε άπατη. Ναι, αλλά το μέσο όρο του καναλιού είναι 7. Mm-hmm. Είναι πετυχημένη. Όπως και στο Open. Άμα κάνεις 6% είσαι πετυχημένος. Δηλαδή τώρα η Λάβα που κάνει 5%, ας πούμε, δεν θεωρείται αποτυχία. Σωστά, έχεις δίκιο. Γιατί ναι. Και η Σούπερ Κατερίνα που λέμε έχει μια κακά τα ψέματα, μια τσιμτσιλή που είναι τούμπανο και παίρνει όλο τον κόσμο μετά. Ναι. Έτσι. Ναι. Που, μπράβο, τους, το θέμα είναι να το κρατήσεις όμως. Δηλαδή το παίρνει τον κόσμο. Ναι. Το κρατήσεις. Ναι. Εντάξει, όμως όταν πάρει, λέμε τώρα 500.000 κόσμο, τι στο καλό, οι 200 σου μείνουν. Εσύ, Έλενα, επειδή εσύ το πρωί τρέχει πάρα πολύ με την εταιρεία. Ναι. Λοιπόν, και είναι λογικό αυτό. Εάν ήσουν σπίτι, καινούργιο θα βλέπεις. Αν ήσουν σπίτι, καινούργιο θα βλέπεις. Δεν θα βλέπεις τον Λιάγκα, δεν θα βλέπεις. Α, μην πείτε ότι δεν βλέπω. Βλέπω, μην φοβάστε. Έχω δεν βλέπει με το κινητό. Λοιπόν. Και καινούργιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, εμείς δεν βγαίνουμε μας όμως κανονικά, γιατί εμείς βλέπουμε για άλλους λόγους. Εμείς δεν βλέπουμε γιατί μας αρέσει. Βλέπουμε γιατί πρέπει. Ναι. Έχει διαφορά. Αλλά λέω, αν ήσουν μια απλή νοικοκυρά, ας πούμε, και ήσουν σπίτι, καινούργιο θα βλέπεις. Ξέρεις, γιατί υπάρχει πολυφωνία. Και λες, τώρα θα πεταχτεί ο μικρός να του ισοπεδώσει όλους. Τώρα θα γίνει το ναράδι. Δηλαδή, κάτι περιμένεις. Έχει κάτι. Ο Λιάγκας είναι ο one-man show, το γνωστό αυτό. Τέλος πάντων, για να πάμε λοιπόν στο θέμα του Κοκλώνη και της Ρούλας Κορομιλά. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα μιλήσω για τα νούμερα. Αυτά τα κάνει μόνο η Κοκλωνιάδα. Βγαίνει, α, πρώτη, α, εκείνο. Μας είναι αδιάφορο. Όχι, οπτικά. Νούμερα έχουμε ασχοληθεί. Απλά θες να πεις. Όχι, άλλο θέλω να πω. Εσύ, ναι. Έλενα, μιλάω. Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί λες, δεν θα μιλήσουμε για τα νούμερα. Μιλάμε και εμείς. Εσύ, Έλενα, μιλάω για Κοκλώνη και Κορομιλά. Ναι, εξήγησέ το. Μα το είπα στην αρχή. Δεν με ακούσε, ή μάλλον κάπου ταξιδεύεις. Όχι, εγώ σε άκουσα, ναι. Αλλά επειδή το πες γενικά τώρα. Όχι, δεν είπα γενικά. Έτσι. Είπα να κλείσουμε το θέμα με Κοκλώνη και Κορομιλά. Δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα λοιπόν για τα δύο αυτά σοου. Δεν με ενδιαφέρει ποιο πάει πρώτο, ποιο πάει δεύτερο κτλ. Με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η αισθητική μου. Λοιπόν, εάν εξαιρέσω αισθητικά ότι το ντύσιμό του είναι μια κακή παραφωνία του Κοκλώνη μέσα στο σόου αυτό, να σας πω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια. Εάν τώρα λοιπόν πάμε στο σπίτι με τον Μέγκα, με τη Ρούλα Κορομιλά, εάν εξαιρέσω την παρουσία της Ρούλας Κορομιλά και των καλεσμένων της, όλα τα υπόλοιπα είναι παρατράγουδα. Θα το πω, δεν αντέχω. Συγγνώμη, με το φόρεμα που εμφανίστηκε η Κάκαβα, το ίδιο που φορούσε η Άννα Μαρία Κυριάκου στη Eurovision το 2014, πού το βρήκαν αυτό. Είσαι στην ίστρια του όλου. Είσαι στην ίστρια που έχουν μέσα. Και είναι, ξέρεις τι, όλα αυτά τα φόρεμα είναι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, τη Γαρμπή, θέλω να σου πω από την Eurovision, μετά θα πει Γαρμπή. Αυτό τη Κυριάκου ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, που βρέθηκε αυτό. Τι σπάει το μυαλό σου και μάλιστα κάποιοι είπαν, α, μοντέρνο αντίστοιχο. Μοντέρνα, τόσα χρόνια πίσω. Δεν μου κάνει εντύπωση.
το βρήκαν αυτό. Είναι haute couture και το ξεθάψανε. Οι στιλίστες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το Twitter. Και όταν βλέπεις και προσθήκες πίσω ένα κορδελάκι να δένει την πλάτη και μπροστά, δηλαδή το ίδιο φόρεμα που έχουν κάνει τις αλλαγές. Εντάξει, είναι και κρίμα για την κάκαβα, γιατί όταν κάνει είναι μία εμφάνιση, έτσι. Μία και μοναδική. Καλό θα είναι. Να προσέξουν την εμφάνισή του. Εντάξει. Το θέμα είναι όμως, Έλενα, ότι σε αυτό φταίνουν οι στιλίστες. Δεν σου είπα ότι φταίει. Κακόμα στη λίστα. Το θέμα είναι όμως απλό, για να ολοκληρώσουμε το θέμα με τον Κοκλώνη. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι ο νικητής βγαίνει ο Κοκλώνης λόγω του ότι έχει ένα υπερπολυτελή αυτοκίνητο. Δίνει και αυτοκίνητο, δίνει και λεφτά. Ενώ η άλλη εκπομπή έχει ένα πολύ ωραίο παπάκι. Το οποίο είναι καλογιαρισμένο, καλοφτιαγμένο. Και ό,τι θα πει παπά. Ναι, ναι. Παπάκι, εντάξει. Παπάκι είναι καλογιαρισμένο, καλοφτιαγμένο, αλλά πάνε τρικάβαλο και είναι σπαστικό όλο αυτό. Δηλαδή ούτε καν δικάβαλο δεν πάνε. Καταλάβεις ποια είναι η φάση. Είναι υπερφορτωμένο. Και να πω βέβαια στο σκηνοθέτη για μία φορά ακόμα, γιατί 8 επεισόδια είναι αυτά, 9 που θα βγάλετε. Βγάλε το Καραϊσκάκι από μέσα σου. Αυτά είναι για αθλητικά γεγονότα. Και ο τρόπος διαφήμισης είναι εσχρός. Αυτό δεν το κάνει ούτε το Out Tavla TV. Δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή αυτό το ξεφτιλίκι, αυτό το να δουλεύει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο διαφήμισης, είναι επικός απαράδεκτο. Στο Μέγκα είστε, πάρτε χαμπάρι που είστε. Είστε στο Μέγκα. Μην ξεφτιλίζετε τον Βαγγέλα. Μην ξεφτιλίζετε έναν άνθρωπο που έχει ρίξει εκατομμύρια σε αυτό το μαγαζί και το πήρε από το πουθενά, από τον απόλυτο πάτο και μέσα σε 2 χρόνια το πήγε στην κορυφή. Μην το ξεφτιλίζετε με αυτόν τον τρόπο. Μην κάνετε τέτοια πράγματα μέσα εκεί. Δείτε λοιπόν η ενημέρωση πόσο καλά το πάει το πράγμα και εσείς της ψυχαγωγίας δείτε να καταλάβετε ότι αυτό που έχετε εγκρίνει το πράγμα σας ξεφτιλίζει σαν κανάλι, σας υποτιμά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να καταλάβετε ότι αν πάρω ας πούμε παράδειγμα το έξτρα είναι πολύ πολύ πιο ανώτερο από εσάς να μεταδίδετε την εκπομπή σπίτι με το Μέγκα. Δηλαδή οι παραγωγές του τηλεμάρκετινγκ ας πούμε είναι ανώτερες από τις παραγωγές που βγάζουν για να διασκεδάσουν τον κόσμο Σαββατόβραδο. Ένα ξεπέτα κάνετε και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ξεπέτα στην κυριολεξία. Και κρίμα για εσάς γιατί χρησιμοποιείτε το Διογέννη Στούντιο. Μου κάνει εντύπωση. Ένα ιστορικό πάντως, μαγαζί. Γιατί... Να δω πώς θα παρουσιάσουν τον το Πασχάλη μαζί με την Ελλάδα. Το βλέπεις με καλό μάτι το Μέγκα, αλλά. Εντάξει, έχεις δίκιο. Το βλέπεις με καλό μάτι το Μέγκα. Το Μέγκα το αγαπάω, το Μέγκα το γουστάρω με χίλια. Εγώ είμαι υπέρ του Βαγγέλα. Αν είμαι ιδιαίτερα αιχμηρός, είμαι αιχμηρός γιατί τον αγαπάω. Γιατί το γουστάρω το κανάλι αυτό. Α, τα είδε που παίρνει καινούριο. Ναι, γιατί τον αγαπάω. Γιατί μέσα εκεί πέρα έχει ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν από τηλεόραση. Είναι εκεί πέρα μέσα ένας Μαλέλης. Γιατί δεν πήγε αυτός ο τύπος εκεί πέρα να πει του Μαλέλη, λάβω, για δες το αυτό πώς το βλέπεις, να πάρει μια απάντηση. Γιατί ο Μαλέλης αυτή τη στιγμή τι θα λέει, τι ωραίο προϊόν βγάλατε. Τι είναι αυτό το που βγάλατε θα λέει. Αλλά δεν είναι στην ψυχαγωγία. Όχι, είναι στην ενημέρωση. Δεν είναι ψυχαγωγία. Αλλά θα γελάει. Θα λέει και εδώ ξεφτύλα. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει την παραγωγή αυτή κάνει αρπαχτή. Πάει με ψίχουλα να κάνει αρπακτή. Δεν σε βάσκει την παρουσιάστρια. Πέταξε 5 καρέκλες μέσα και σου λέει εντάξει είμαστε τώρα. 6. Γίνεται και 8 ανάλογα του κανονισμού που έχουν. Σωστά. Αντί να φτιάξει ένα επίπεδο εκεί να βάλει να, πούμε, να το καλοφωτίσει, να το φτιάξει, να το κάνει ωραίο, να έχει ωραία χρώματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Α βάλει κάτι το οποίο να έχει χρώματα, να έχει, δηλαδή, να έχει ουσία, να έχει ζωή. Κάνει ζάπινγκ, το ζάπινγκ είναι ένα κλικ. Είναι. Κλικ και πα στο άλλο και τραβά τα μαλλιά σου. Τι είναι αυτό, τι ανοίγει η ψυχή σου. Σε μια φάση, παιδιά, τραγουδάει ο Αλκαίος, είχε ένα κοντινό ο Αλκαίος και η σκοτάδι πίσω κάποια στιγμή έχουν πέσει τα τέτοια από πίσω. Φοράει και μαύρο. Ναι, φοράει τα ρούχα που φοράγε. Και πώ κάνω το κλικ και πάω στο άλλο, ανοίγει η εικόνα. Ήταν μια εικόνα δυνατή με. Νομίζω εκεί που πέφτανε κάτι χρήματα, ήταν κάτι τέτοιο. Ναι, το Ριάλια. Ναι, όχι, δεν ήταν το Ριάλια, ήταν άλλο. Ήταν στην αρχή τα Ριάλια. Λοιπόν, και πέφτω σε ένα σκηνικό επάνω το οποίο δουλεύει το 3D, δουλεύει η εικόνα και λέει, λέω τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το κλικ για εσάς που δεν το βλέπετε, για τους ανθρώπους του Μέγκα το λέω, που κάνουν την παραγωγή αυτή, για μας είναι ένα δευτερόλεπτο. Για εσάς ξέρετε τι είναι, ένας αιώνας. Δεν βλέπετε αυτή τη διαφορά. Δεν βάλετε μία εικόνα με την άλλη δίπλα να την δείτε. Εμείς όμως ως τηλεθεατές βλέπουμε τις δύο εικόνες. Και δυστυχώς σας ξεφτύλισε του Κοκλώνη το σκηνικό. Σας ξεφτύλισε. Και εσείς ξεφτυλίσατε μια παρουσιάστρια γιατί βγάλατε μια μιζεροκατάσταση. Μιζέρια. Μιζέρια. Αυτό έχω να πω. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα που είχαμε και το Σαββατοκύριακο αυτό. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάμε να φύγουμε.
Γιατί αρκετά είπαμε. Πάει. Ναι, δεν άφησα τίποτα. Νομίζω ότι σήμερα μάλιστα μίλησα και ήρεμα, ήρεμα. Δηλαδή δεν βγήκα τα ρούχα μου έξω. Αλλά πρέπει να πω λοιπόν. Το ήρεμο είναι σχετικό. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ όμως πραγματικά να ακούσω ότι έγινε θέμα συζήτηση στο Μέγκα μέσα η εκπομπή Σπίτι με το Μέγκα με αυτή την απαράδεκτη τεχνική υποστήριξη τη συγκεκριμένη εκπομπή και την υποτίμηση τη Ζούλα Κορομιλά με αυτόν τον τρόπο. Είσαι έτοιμη να φύγουμε? Πανέτοιμη. Οκ. Okay. Φιλάκια πολλά. Bye bye.